Να ξεκαθαρίσω ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα από την πρώτη στιγμή καταδίκασε την Απήχε. ρωσική επίθεση προς την Ουκρανία. Από την πρώτη στιγμή. Δεύτερον, ότι περιέγραψε τα βασικά αντιμαχόμενα μέρη, τις αντιμαχόμενες πλευρές, που είναι από τη μια πλευρά το ΝΑΤΟ, η Αμερικάνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση και από την άλλη η Ρωσία. Αυτά τα πράγματα τα οποία σας λέω τα γνωρίζει πλέον, τα γνωρίζουν εκεί οι πέτρες. Ο λόγος της αντιπαλότητας και Γιατί της δεν διαμάχης ήσασταν σήμερα εκεί. Που την πληρώνει, θα σας απαντήσω τώρα Γιατί αμέσως, δεν σε ώρα, ήσασταν μην εκεί. ανησυχείτε. Για χαρά που τα λέτε, γιατί δεν ήσασταν εκεί. Ναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ναι. Στο θέμα γιατί δεν ήμασταν σήμερα. Ναι. Εμείς από την πρώτη στιγμή διαχωρίσαμε τη θέση μας και είπαμε ότι δεν θα συμμετάσχουμε σε αυτή την φιέστα, σε αυτή την σαπουνόπερα ευρωατλαντικής προπαγάνδας, γιατί θέλουμε να την καταδικάσουμε, αλλά να καταδικάσουμε και την ίδια την αντιδραστική κυβέρνηση Ζελένσκι, κι αν θέλετε. Ήταν μια άρνηση η οποία απέναντι σε ποιον, γιατί άκουσα τώρα και συμπτωματικά συμφωνεί και ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ για το ότι τη σούπα, επιτρέψτε μου την έκφραση, τη χάλασε η παρουσία των ναζιστών του Αζόφ. Καλά, αυτό ήταν Εγώ βούτυρο στο ρωτάω ψωμί του Κουκουέ σήμερα. Ακριβώς. Οφείλω Να να το ρωτήσω πω. κάτι όμως. Σήμερα δώσανε Να ρωτήσω. λαβή Όχι, όχι. στο Κουκουέ. Όχι. Δε... Κάνετε λάθος εκτίμηση, επιτρέψτε μου να σας πω. Παρακαλώ, γιατί το γιατί λέω κάνω αυτό. λάθος. Γιατί, να σας απαντήσω. Ναι. Ο Ζελένσκι δεν εκπροσωπεί μια κυβέρνηση η οποία έχει βγάλει εκτός νόμου ακόμα και αστικά κόμματα στη χώρα του, τα οποία δεν συμφωνούν και τι με σημαίνει τις αυτό δηλαδή, ευρωατλαντικές θέσεις. Θα κύριε σας απαντήσω. Παπαναστάση, με συγχωρείτε, ο Ο Ζελένσκι έχει μια Ζελένσκι χώρα δεν που είναι, ισοπεδώνεται σήμερα. Αν θέλετε, αφήστε με Ναι, να να ολοκληρώσω μία κουβεντιάσουμε θέλουμε, πρόταση ναι. και είμαι στη διάθεσή σας. Να Δεν κουβεντιάσουμε θέλουμε. Ολοκληρώνω ούτε μία πρόταση. Ο Ζελένσκι δεν είναι αυτός ο οποίος ενέταξε στις οργανικές δυνάμεις των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων τα τάγματα Αζόφ, τον δυτικό τομέα που είναι αναγνωρισμένοι ναζιστές από όλους. Ο Ζελένσκι. Ποιος μίλαγε σήμερα στη Βουλή? Ο Ζελένσκι. Ο Ζελένσκι, ο οποίος έχει κρίνει ανεπιθύμητα πρόσωπα βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος, τον ίδιο τον αντιπρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, τον Γιώργο τον Λαμπρούλη, τον ευρωβουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος, Ζαριανόπουλο, στελέχη του κόμματος, τον Μαγκανά. Ο Ζελένσκι δεν είναι αυτός που τον χειροκροτήσαν όλοι σήμερα? Αυτός είναι ο Ζελένσκι. Και αλήθεια, χάλασαν τη σούπα η παρουσία των δύο ναζιστών, έστω και ελληνικής καταγωγής, οι οποίοι παρουσιάστηκαν εκεί πέρα? Είναι υποκρισία αυτά. Ο κόσμος τα καταλαβαίνει και ίσως δεν έχει νόημα να τα αναφέρω κι εγώ αυτή τη στιγμή. Γνωρίζετε δεν ότι είναι ένας τα τάγματα πρωθυπουργός του Αζόφ, γιατί η ευαισθησία της Δύσης, ανέβηκε στα κεραμίδια από τη στιγμή που έκανε την εισβολή η Ρωσία. Το ότι τα τάγματα Αζόφ μετράνε στο ενεργητικό τους δεκάδες χιλιάδες νεκρούς μέσα στην Ουκρανία, καταδυναστεύουν αυτόν τον λαό. Ποιον ευαισθητοποίησαν από τη Δύση? Κανένα. Κύπρος. Τι είπατε όλοι σας από τους προλαλήσαντες προηγουμένως, ότι κακός που ο Ζελένσκι δεν το έβαλε στην Κύπρο. Ποιος δημιούργησε το Κυπριακό? Το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ποια κυβέρνηση ελληνική καταδίκασε ευθέως τώρα τη ΣΥΠΑ, το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση για το ότι ανέχονται στρατό κατοχής μέσα σε μια χώρα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης καμιά αντίραση? Αλλά όχι μόνο δεν την καταδικάζουν. Επιβραβεύουν με την πολιτική. Ούτε η Ρωσία και έχει την πάρει ξεκάθαρη Άρα, θέση λοιπόν, για τον Κυπριακό. Βεβαίως, βεβαίως. Μην μας βάζετε ούτε η Ρωσία στους τιμητές της Ρωσίας. Ναι, σας λέω. Ναι, ακριβώς. Εδώ θέλω να σταθούμε. Ακριβώς, σήμερα βεβαίως, βεβαίως. Η στάση η Ρωσία σας δείχνει ότι πήρα τα καλιά τη Ρωσία. Αυτό λέει ο λαός. Έτσι ερμηνεύεται δεν σήμερα. Δεν παρακολουθείτε τις θέσεις. Όχι, παρακολουθώ πολύ καλά. Εμείς μιλήσαμε τότε, θα γνωρίζετε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα μίλησε ότι οι λαοί δεν διαλέγουν στρατόπεδο ληστών. Ληστές είναι οι Ρώσοι και οι πολιτικοί τους που προσπαθούν μέσα σε ένα καπιταλιστικό σύστημα να εκμεμβήσουν τις χώρες της Σοβιετικής Ένωσης. Ληστές είναι και οι Νατοικοί και οι Αμερικάνοι που κάνουν το αντίστοιχο από την άλλη πλευρά. Και τα πληρώνει ποιος? Ο Ουκρανικός λαός. Άρα λοιπόν η ευαισθησία της Δύσης είναι επιλεκτική. Και μην πάμε, επειδή ακούστηκαν και για θύματα και τα λοιπά. Ναι, υπάρχουν τραγικά θύματα στον Ουκρανικό λαό. Πού βρίσκεται η αλήθεια, ποιος τη διαμορφώνει για αυτούς τους ανθρώπους? Μάλιστα. Και όχι του να τους Πάντως, κύριε Παπαναστάση, 150 ιδιωτικές εταιρείες, ακούστε το αυτό,
150 ιδιωτικές εταιρείες έχουν προσληφθεί αυτή τη στιγμή για να διαμορφώσουν αυτή την άποψη. Όσο τώρα για το αν ο ΣΥΡΙΖΑ ή η Νέα Δημοκρατία ή το ΚΙΝΑΛ χειροκρότησαν, τα ακούσαμε και αυτό, δυνατά και θερμά ή χαλαρά και μη χαλαρά, αυτά είναι αστειότητες και τα κρίνει ο ίδιος ο λαός. Μάλιστα, μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, Γιάννη, κάτι θέλεις να ρωτήσεις για να πάμε και στο θέμα της ενεργειακής κρίσης? Ναι, απλά να ξεκαθαρίσει λίγο, γιατί εμέσως το ευθέως το ανέφερε και ο Νίκος. Λέγοντας και αναφερόμενος στον κύριο Ζελένσκι ότι νομιμοποίησε, θεωρεί ότι είναι ενταγμένο στο κράτος το Τάγμα Αζόφ, είναι σαν να λέτε ότι ο Ζελένσκι είναι ναζιστής μέσα στις άκρες. Άρα εμέσως πλην σαφώς λέτε ότι ενδεχομένως νομιμοποιείται η Ρωσία να κάνει αυτό που κάνει. Γιατί άμα είναι ο πρόεδρος της Ουκρανίας ναζιστής... Μακριά από μας, γιατί και η Ρωσία έχει στενά ταραβέρια με νεοναζιστές και νεοφασίστες μέσα στο εδαφός της. Η κυβέρνηση Πούτιν. Άρα λοιπόν μη μας λέτε μας απλά εργαλειοποίησε τον αντιναζισμό, τον εργαλειοποίησε για να επιτεθεί στην Ουκρανία. Μην μας βάζετε μας αυτά. Εγώ είπα ότι, και το λέει το κόμμα μου, ότι δεν διαλέγουμε στρατόπεδα ληστών. Εμείς είμαστε με τους λαούς και κατανοούμε τα δεινά, τα αναλύουμε και τα παρουσιάζουμε και στον κόσμο. Μάλιστα. Πάμε και στον κύριο Παπαναστάση, το βουλευτή το Λακαρδανίας του ΚΚΕ, για την ενεργειακή κρίση. Ακούσατε? Ναι, και ενεργειακή κρίση, βεβαίως το άκουσα. Βέβαια, ενεργειακή κρίση είναι μία πλευρά του νομίσματος. Είναι η ακρίβεια, είναι ο πληθωρισμός, είναι η ανεργία, είναι η αγρότες. Από αυτήν προέρχονται τα περισσότερα. Σε απόγνωση, να σας απαντήσω. Οι συνταξιούχοι που εδώ και χρόνια συντηρούν τα παιδιά τους. Έτσι είναι όλα αυτά τα προβλήματα. Άρα η ενέργεια είναι ένα κομμάτι. Και το λέω αυτό γιατί. Γιατί είναι πολύ βολικό, αν θέλετε, σαν επιχείρημα, φταίει ο πόλεμος. Βεβαίως ο πόλεμος έχει επιτείνει, αν θέλετε, αυτή την ακρίβεια. Πριν από λίγο καιρό, η κυβέρνηση έλεγε φταίει ο πόλεμος, βγήκε ο κύριος Τσίπρας και λέει ότι οι ανατιμήσεις υπήρχαν και πριν τον πόλεμο. Και αυτός είχε πονηρό σκεπτικό δίπλα. Γιατί θα πρέπει εδώ να ξεκαθαρίσουμε την βάση που δημιουργεί αυτά τα προβλήματα. Αρκεί να σας πω ότι 2 μήνες πριν τον πόλεμο της Ουκρανίας η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος ξεπερνούσε τα 300 ευρώ ανά μεγαβατόρα, που σημαίνει ότι μπορεί να ήταν ίσως και λίγο ακριβότερη από ό,τι είναι σήμερα. Το 20 είχε αυξηθεί 17 φορές. Το 20 είχε αυξηθεί 17 φορές. Βεβαίως. Το ερώτημα όμως που γεννιέται στους τηλεθεατές, σε αυτούς μιλάμε, έτσι, σε αυτούς απευθυνόμαστε, είναι γιατί αυτό συμβαίνει. Εμείς λοιπόν σαν Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας λέμε ότι αυτό είναι μείγμα μιας πολιτικής, τη χαρακτηρίζουμε εγκληματική, η οποία περιλαμβάνει μέσα πρώτον την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, την πράσινη μετάβαση, την απολιγνητοποίηση, την απαξίωση των εγχώριων πηγών ενέργειας. Είναι τομείς τους οποίους όλα τα κόμματα, τα αστικά, τους έχουν προσκυνήσει, τους έχουν θεοποιήσει. Είπαν ότι αυτό θα λύσει το πρόβλημα του κόσμου. Ο κόσμος τι βλέπει όμως? Βλέπει να γεμίζουν τα βουνά ανεμογεννήτριες, βλέπει να γεμίζουν καλλιεργήσιμες εκτάσεις με το φωτοβολταϊκό. Τι βλέπει όμως? Ότι η ενέργεια όλο και ακριβένει. Άρα κάποιος κοροϊδεύει τον άλλον. Και εδώ πέρα είναι ξεκάθαρο. Η κυβέρνηση με την συνδρομή και των άλλων αστικών κομμάτων κοροϊδεύει τον κοσμάκι. Και είναι και κάτι πολύ προκλητικό πραγματικά, που δεν αντέχω να μην το πω. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει να πούμε στον κόσμο και ειδικά της Δυτικής Ελλάδας, που είναι ιδιαίτερα χυμαζόμενος, ότι τη στιγμή τώρα που μιλάμε, σε ασιατικές χώρες ναυπηγούνται 187 καράβια από τους Έλληνες εφοπλιστές. Τι είναι κακό αυτό? Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Μια επένδυση 15 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και τους αναφέρω κακό γιατί. Γιατί το λέτε? Όχι για να κάνω ακριβώς, όχι για να κάνω κάποιο λαϊκίστικο παραλληλισμό. Γιατί? Γιατί αυτός ακριβώς ο τομέας των εφοπλιστών, με τα που επενδύουν τώρα 15 δισεκατομμύρια δολάρια σε καινούρια πλοία, παίρνει το πετρέλαιο αφορολόγητο. Αυτό το αφορολόγητο πετρέλαιο και τις 53 φοροαπαλλαγές δεν τις έβαλε η Νέα Δημοκρατία, είχαν μπει πολύ παλιότερα, τις διατήρησε και ο ΣΥΡΙΖΑ, τις είχε το ΠΑΣΟ. Τις έχει σήμερα πάλι η Νέα Δημοκρατία. Άρα σ' αφήσουμε τα δάκρυα, γιατί είναι κροκοδίλια. Όταν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στις 10 του Νοέμβρη που μας πέρασε το φθινόπωρο, κατέθεσε μια τροπολογία και τη ζήτησε,
αυτονόητα πράγματα. Πρώτα απ' όλα ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο να επιστρέφεται στους αγροκτηνοτρόφους, όταν ζήτησε επιδότηση και κατάργηση της ρίτσας αναπροσαρμογής στο αγροτικό ρεύμα και μηδενικό ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια, εργαλεία και μηχανήματα, για να πάρουν μια ανάσα αυτοί οι άνθρωποι, να έχουν μια στοιχειώδη ρευστότητα για να μπορέσουν να καλλιεργήσουν τον επόμενο χρόνο. Τα λεφτά που θα βρούμε. Η κυβέρνηση το καταψήφισε. Τα λεφτά που είμαστε χρεοκοπημένοι χώρα. Να ρωτήσετε τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, όταν έδωσε τα 200 εκατομμύρια πέρυσι στον τουριστικό τομέα, πήρανε κάποιοι τεράστια συγκροτήματα, γιατί ούτε μεσαίοι ούτε μικροί πήρανε. Να ρωτήσετε τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. Μάλιστα. Όταν πρημοδότησε και χρηματοδότησε τη χασούρα της Αιτζίαν. Άρα αφήστε τα λαϊκιστικά ερωτήματα, που θα βρούμε τα λεφτά. Γιατί είναι λαϊκιστικά. Να δοθούν πάντα όλα αυτά που λέτε είναι σωστά, αλλά έχουν από κάτω απόσταγμα χρηματικό. Γιατί είναι λαϊκιστικά. Σας είπα ρεαλιστικά ότι είναι. Εκεί που είναι να δοθούν βρίσκονται χρήματα. Λέτε, να τα πάρει σαν τα καράβια, να τα δώσει εκεί. Άποψη, βεβαίως. Την ακούμε. Η Αιτζίαν πόσα εκατομμύρια πήρε, επειδή έπεσε η κερδοφορία της. Είναι ή δεν είναι.